έλα τώρα πάμε στο θέμα. Τι θα γίνει με το παλατάκι της Σακύρα και του Πικέ στην Κύπρο. Λοιπόν, θα πάμε στην Μπέγια να δούμε τι γίνεται με αυτό το εκπληκτικό παλατάκι που υπάρχει σε αυτό το resort Κορανθίνα που αγόρασαν η Σακύρα και ο Πικέ το 2019, το οποίο έχει έξυπνο δωμάτια, εσωτερική πισίνα, εξωτερική πισίνα, σάουνε, σπα, γυμναστήρια, home cinema, τα πάντα. Παιδιά, αυτά που βλέπουμε στο Hollywood, αυτά υπάρχουν και στην Κύπρο, να το πούμε και αυτό. Και λοιπόν, να πούμε ότι υπέγινε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Στην Πάφο είναι. Ναι, στην Πάφο. Και αυτό είναι ένα resort. Κάτσε τώρα να μας τα πει λίγο πιο αναλυτικά, να βάλουμε στην παρέα μας και τον να τον καλησπερίσουμε. Από ο οποίος είναι και αρχισυντάκτης του Paphos Press. Έτσι. Αλλά από ό,τι μαθαίνω εγώ, είναι και ο άνθρωπος που έχει, είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο νησί και εδώ στις αυτές εδώ τις πολύ ωραίες εγκαταστάσεις και στο ζεύγος Σακύρα Πικέ. Που... Έτσι. Να δούμε. Λοιπόν, κύριε Ιγνατίου, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας και από την πανέμορφη Πάφο, από τον πανέμορφο Άγιο Γεώργιο Μπέγιας. Και συγκεκριμένα από το τουριστικό θέρετρο Cups and George's Hotel and Resort, όπου πολύ σωστά αναφέρατε, βρίσκεται και το τώρα τι γίνεται πλέον εκεί, κύριε Γνατίου. Σας έβαλαν έτσι στα... ξέρω εγώ, έχετε μπει σε μια διαδικασία να σκεφτείτε τώρα εδώ πάμε να στήσουμε μια γειτονιά διασήμων. Η Σακύρα θα ερχόταν εδώ, ήδη φαντάζομαι έχει επισκεφτεί και άλλη φορά την περιοχή και ξαφνικά αυτό το διαζύγιο έπεσε σαν κεραυνός σε όλη αυτή εκεί την πολύ όμορφη ιστορία που έχετε φτιάξει. Ποιος θα πάρει αυτό το παλατάκι? Πρέπει να σας πω ότι όντως έχετε απόλυτο δίκιο ότι πέραν από το ζεύγος, πλέον δεν είναι ζεύγος, πέραν από τους κύριους Πικέ και την κυρία Σακύρα, εδώ στην περιοχή έχουν αγοράσει σπίτι πολύ γνωστοί και διάσημοι άνθρωποι από το χώρο της μόδας. Για πείτε μας κάποια ονόματα έτσι, κάποια ονόματα γνωστά. Μερικά ονόματα τα οποία κυκλοφορούν εδώ και 2 χρόνια και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι πληροφορίες τη χάνουν πάντα και μιας προστασίας λόγω των διαφόρων εγγράφων που υπογράφονται σε αυτές τις περιπτώσεις για την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτικότητα. Μερικά ονόματα είναι του Ben Affleck, του Justin Timberlake. Και ο Ben Affleck είναι ένα παιδάκι. Δεν πέθανε το ένα, δεν πέθανε μια φωνίτσα. Είδατε η Πάφος μας. Η Μαριέλα είμαι, κύριε Γνατίου. Να τα πούμε και αυτά. Είναι συντοπίτης μου και εγώ κατάγομαι λίγο από την Πάφο. Η Μαριέλα έχει καταγωγή από την Πάφο. Έχει και κανένα παιδάκι εκεί και μας το κρύβει. Συγγνώμη, για πείτε κύριε Γνατίου εδώ. Κάνουν παρεάκι με τη Σακύρα και τον Άφλεκ. Κάνουνε παρεάκι. Η καταγωγή της Μαριέλλας είναι 20 λεπτάκια από το σημείο. Ακριβώς, ναι, από τη Γιόλου. Λοιπόν τώρα κύριε Γνατίου, εντάξει τα λέμε και γελάμε, αλλά για πείτε μας τώρα, έχει βρεθεί εκεί η Σακύρα στο παρελθόν και πώς είχε το ενδιαφέρον να αγοράσει σπίτι εκεί? Πρέπει να σας πω ότι το τουριστικό θέρετρο Cups and George's Hotel and Resort αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τα τελευταία 3-4 χρόνια, όταν ξεκίνησε η πρώτη φάση με την κατασκευή 200 τουριστικών επαύλιων πολυτελείας, αρκετοί Ρώσοι, αρκετοί επιχειρηματίες από τον Αραβικό κόλπο έχουν επενδύσει εδώ με την αγορά σπιτιού και σιγά σιγά όλο αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, πέρασε και το ενδιαφέρον μετακυλίστηκε και στον χώρο της Showbiz. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα θέρετρο το οποίο εκτός από τις 200 επαύλεις, μεταξύ των οποίων έχει μία αγοραστή από το ζεύγος Πικέ Σακύρα, υπάρχει ένα πεντάστερο υπερπολιτελές ξενοδοχείο το οποίο ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή που μας έρχεται. Μάλιστα την Κυριακή θα βρεθεί εδώ ένας αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, για να τραγουδήσει σε μια συναυλία μόνο για τους ενίκους του. Υπάρχει συγκυκτίος, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση. Παρ' όλα αυτά ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Μαρίνος Λάμπρου, έχει επιβεβαιώσει το γεγονός και σε άλλους συναδέλφους, αλλά και σε μένα προσωπικά, ότι το ζεύγος το περασμένο καλοκαίρι, το καλοκαίρι πριν τον κορονοϊό για να είμαι και ειλικρινής, επισκέφθηκε 2 φορές την περιοχή,
είναι από τα πλέον επίσημα χείλη. Αντιλαμβάνεστε, όταν ο ίδιος ο δήμαρχος της περιοχής, του Δήμου Μπέγιας, επιβεβαιώνει το γεγονός. Γιατί εγώ μαθαίνω ότι είχαν έρθει και ότι είχαν έρθει και με ιδιωτικό αεροπλάνο και υπάρχουν και λεπτομέρειες. Γι' αυτό ρωτάω. Βεβαίως, αυτό φημολογείται. Αντιλαμβάνεστε ότι για όσους δεν τους έχουμε δει η διεισόμαση, πληροφορίες παραμένουν πληροφορίες, όμως όταν ένα από επίσημα χείλη όπως είναι αυτά του Δημάρχου της περιοχής γίνεται επιβεβαίωση. Μάλιστα. Οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι ήρθαν στην Πάφο με ιδιωτικό αεροσκάφος, έφτασαν στην περιοχή κάτω από βεβαίως. Κύριε Ιγνατίου, αν σκάσει μύτη η Σακύρα, θα μας κάνετε ένα τηλεφωνάκι. Να περάσουμε μια βόλτα, να πούμε ένα γεια. Εγώ θα περάσω σίγουρα πάντως. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλούθια στην Κύπρο. Φιλούθια, καλό καλοκαίρι. Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για όλους σας.